στα όσπρια ακόμη και 3 ή 4 φορές την εβδομάδα καταφεύγουν τα ασθενέστερα οικονομικώς νοικοκυριά προκειμένου να στρωθεί το καθημερινό τραπέζι. Η επιλογή δεν είναι τυχαία, έχει επιβληθεί από τον καλπασμό της ακρίβειας σε όλα σχεδόν τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης. Κάποιοι θα παίρνουν ελληνικά, αν είναι ξένοι. Συνήθως. Οι Έλληνες θέλουν το ελληνικό. Και έχουμε όσπρια. Ναι, ξέρω. Και σε όλες τις ποιότητες και όλα. Μα βλέπετε εδώ και στα χύμα που είναι, εδώ στα άβρα, μα δείξουμε. Εδώ, στα χύμα έχουν και είναι και σχετικά φτηνές από ριζάκι με γίγαντες. Ναι. Και οι τιμές τους είναι προσιτές. Εδώ ψωνίζουμε χύμα. Και κοιτάμε ένα ελληνικά τώρα. Οπωσδήποτε. Ελληνικά, πάνω φάρσαλα, πρέσπες, φασόλια, αυτά. Ούτε τα όσπρια ωστόσο γλίτωσαν από το κύμα ανατιμήσεων και οι τιμές τους εκτινάχτηκαν το 2023 στα ύψη. Από τα 2,5 ευρώ το κιλό τον Οκτώβριο του 2021 στα 4,28 ευρώ το κιλό υψηλές φακές ελληνικής παραγωγής. Την ίδια περίοδο σε μέσες τιμές πάντα, τα μέτρια φασόλια εισαγωγής από 1,70 στα 3,80 ευρώ το κιλό, τα ρεβίθια από 2 ευρώ στα 3,5 ευρώ το κιλό και οι γίγαντες ανεξάρτητα προέλευση από τα 4,80 ευρώ στα 7,90 ευρώ το κιλό. Καλές τιμές είναι, ειδικά στα χύμα. Τώρα θα υπάρχει. Κοιτάζουμε να είναι ελληνικά όμως. Τώρα αυτό εξαρτάται από καθένα πώς το βλέπει. Εσείς τα προτιμάτε τα ελληνικά? Όσο μπορώ, το καταδύναμη. Οι καταναλωτές κυνηγούν περισσότερο τα ελληνικά και ιδιαίτερα τα χύμα όσπρια που είναι ελαφρώς πιο φθηνά. Ωστόσο, εκείνο που επιδιώκουν είναι να είναι καλόβραστα και σχετικά φρέσκα. Η ακρίβεια τροποποιεί το πιάτο του μέσου Έλληνα καταναλωτή, ο οποίος επιστρέφει στις παλιές καλές εποχές του θρεπτικού, με τόσο το δυνατόν μικρότερο κόστος. Επιλογή που καλύπτουν άριστα τα όσπρια σε κάθε σημείο αγοράς.